θέλησες κι εσύ που δεν με θέλησες. Κύριε Βελεσιώτη, χαίρομαι πολύ που σας συναντώ. Θέλω να μου πείτε αν ήταν εύκολη η μετάβαση από δασκάλα σε δημοτικό σχολείο σε τραγουδίστρια. Έτσι κι αλλιώς τραγουδούσα και παράλληλα κάποιες φορές. Αρκετά συχνά θα έλεγα, αλλά σε μικρότερους χώρους. Οπότε η διάδοχη κατάσταση βγήκε μόνη της. Ωστόσο, εγώ ξέρω ότι έχει υπάρξει και μία χρονιά που είχατε και μαθητή το γιο σας. Πώς ήταν αυτό, ήταν δύσκολο, εύκολο? Ναι, ήταν δύσκολο να έχω το γιο μου μαθητή. Δεν το είχα επιλέξει, αλλά ήμουν σε άδεια. Μοιράστηκαν οι τάξεις και έτυχε σε μένα ο γιος μου. Εντάξει, δεν θα ήθελα να το ξανακάνω αυτό ποτέ. Σας ενοχλεί που ταυτίζουν τη φωνή σας με τη Σωτηρία Μπέλου? Κοιτάξτε, δεν με ενοχλεί, αλλά θεωρώ ότι είναι περίπου ίδιο το ηχόχρωμα, επειδή τραγουδάμε και στον ίδιο τόνο, τη Σωτηρία την Αείμνηστη, αλλά η Σωτηρία είναι μία και μοναδική, δεν επαναλαμβάνεται. Το τραγούδι Μέλισσες έγινε ξαφνικά μεγάλη επιτυχία και θέλω να μου πείτε, μετά από αυτό, έχετε το άγχος του να κάνω πάλι έτσι ένα τέτοιο τραγούδι δυνατό που να το αγαπήσει ο κόσμος? Κοιτάξτε, κανείς δεν ξέρει όταν ερμηνεύει τραγούδια καινούρια τι απήχηση θα έχουν στον κόσμο. Και εγώ για τις Μέλισσες δεν μπορούσα να φανταστώ αυτό που θα γινότανε και πόσο έγινε τώρα με την ευκαιρία της προβολής του σίριαλ. Αλλά το θέμα είναι να βγάζεις τραγούδια που να τα αγαπάς και να μπορείς να τα υποστηρίξεις. Ευχής έργων βέβαια είναι να τα αγαπήσει και ο κόσμος. Όλα αυτά τα μέτρα τώρα που έχουν υπάρξει για την διασκέδαση, πώς τα βλέπετε εσείς, σας αγχώνει ίσως λίγο? Καταρχήν δεν είναι τα μέτρα. Είναι η κατάσταση που με αγχώνει και νομίζω ότι είναι πιο δύσκολη από πέρυσι το χειμώνα. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε όλοι και να είμαστε σοβαροί. Θέλω να μου πείτε τι άλλο ετοιμάζετε. Ναι, μέσα στο Δεκέμβρη θα βγει ο καινούριος μου δίσκος, που είναι σε μουσική Σοφίας Νάτσιου και στίχους του Κώστα Φασουλά. Θα λέγεται Άδεια Ρούχα και κάποιες συνεργασίες άλλες με φίλους.